Ναι. Πάμε να δούμε τι είπε για την κρίση. Δεν ήταν άνθρωποι δίπλα μου, γιατί δεν ήθελα να είναι άνθρωποι. Γιατί ένας άνθρωπος που τα έχει όλα και κάνοντας κάποιες κινήσεις, υποστήριξη σε αυτό και τα λοιπά. Ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, βάζοντας δύο υπογραφές, βρίσκεται να τον κυνηγάει σύμπασα η οικονομική οικουμένη της Αθήνας. Και από εκεί που είχε σχεδόν διασφαλίσει και το μέλλον του, ας πούμε, γιατί δούλευε σκληρά, όχι υπερβολές, να βρίσκεται, ας πούμε, χωρίς, πώς να σου πω, τίποτα στα χέρια, χάνοντας τα πάντα όσα είχε. Βρέθηκα στην καταστροφή, αλλά δεν βρέθηκα στην καταστροφή από μια πτώση, από το έτσι κάτω. Λοιπόν, εκεί επάνω αυτό, μέχρι να το συνειδητοποιήσω, καταρχήν δεν έπεσα σε κατάθλιψη. Ο Θάνος ήταν και είναι φύλακας άγγελός μου. Και σε ακούει αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου πω. Γιατί? Επειδή είναι εδώ και 3-4 λεπτά στο τηλέφωνο και περιμένει έτσι να μιλήσουμε μαζί του. Πρέπει να τα κάνετε αυτά. Μπορώ τώρα να μιλήσω εγώ? Βεβαίως. Ξέρω ότι τα πράγματα να ξαναρχίζανε, τα ίδια έκανε και εγώ δηλώνω τα ίδια θα έπρεπε να κάνει, γιατί έτσι έχει δικαιώσει αυτή την παρουσία του πάνω σε αυτόν τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος ο Ανδρέας, μοναδικός. Σοφία, κάτσα να πω κάτι που δεν θα το πει ποτέ. Ναι. Σήμερα στο αεροδρόμιο είδα τρέιλερ τεράστιο στην εκπομπή, ναι, του Λιάγκα, από την εκπομπή σας. Ούτε ένα πλάνο. Πού! Τι εννοεί, δικό μου? Ναι. Δεν είμαι in εγώ. Τι δεν είσαι? In. Δεν είμαι in. Α. Είμαι κλασική αξία. Το πού πηγαίνει όμως? Στο κανάλι που κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, στη Σοφία. Μα έχουν τη Σοφία τη Δώσου, η οποία έχει τέτοια φωνή, κάνει εκπληκτικές μιμήσεις, κάνει αυτά και από τα 20 πλάνα βλέπω 4-5 πρόσωπα, ας πούμε, τα οποία λειτουργούν διαφημιστικά. Είναι ανεπίτρεπτο. Εννοούσε κατά τη διάρκεια της διαφημίσεως. Όχι, όχι, θες με εμείς τρέιλερ. Όχι, σε μπρέι, σε διάρκεια της διαφημίσεως. Να πούμε κάτι, ότι ο μικρόσκος βλέπει πρωινό Αντένα. Σωστό. Πρώτο. Το ροδρόμιο εμάς έβλεπε. Μου επιτρέπει. Και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Εννοούσε κατά τη διάρκεια του διαφημίσεων το τρέιλερ. Αλλά από εκεί και πέρα. Γιατί εμείς πάντα τη βάζουμε μπροστά στη συνομιλία που έγινε ανάμεσα στον αδερφό του και τον μικρότσικο. Νομίζω ότι το άλλο, εντάξει, είναι δευτερεύον. Όχι να βγει όμω, μην το κάνει έτσι, γιατί θα πούνε τώρα ότι πήρε το Αντένα, δεν το λε. Όχι να το πω. Απλώς ήταν πολύ συγκινητικό το ότι βγήκε ο Θάνος μικρότσικο και συγκινήθηκε και ο. Το έχουμε πει όμως εδώ εμείς ότι ο Θάνος είναι ο άνθρωπος που το είχαμε πει ότι δεν άγγιξε πολύ αυτή τη. Και μένω πιο πολύ σε αυτό παρά στο άλλο που μπορεί να είναι. Ωραία. Και πλάκα και αυτό. Αλλά το άλλο που δεν μας αφορά πρέπει να, ναι, τοποθετηθούμε. Να το τοποθετηθούμε. Έχει εγώ υπεύθυνη για τα τρέλερ του Αντένα. Και επίσης δεν ξέρετε τα τρέλερ εσείς. Εγώ δεν το παιδιά, είπε, δεν είπε, δεν έχετε καταλάβει. Δεν είπε για τα τρέιλερ, είπε για τα πλάνα που, που παίξαμε στα ρεπορτάζ. Αυτό δεν είπε, Τριφίδου? Όχι, όχι, όχι. Προφανώ. Εγώ νομίζω ότι είναι το βίντεο backstage. Αφού παιδιά, όταν λέει, είδα. Ακούστε, είναι παιδιά. Τώρα μην είναι ωραίο που είμαι τα πράγματα, θέλω να είμαστε ειλικρινεί. Είπε ο άνθρωπο. Είδα στην εκπομπή του Λιάγκα, είπε και τη Κορδά, είπε μόνο του Λιάγκα. Ναι, αλλά προφανώ εννοεί τον Αντένα. Το τρέιλερ. Εννοούσε το πρόμο, δεν είπε τρέι. Γιατί το τρέιλερ το βλέπω στον Αντένα γενικότερα. Δεν είναι την Παρασκευή θέμα. Μπορεί να μην είδε την Παρασκευή. Πότε το είδε? Στο ροδρόμιο είπε. Στο ροδρόμιο είπε, το είδε. Γιώργο, το τρέιλερ. Άρα και στο ροδρόμιο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ελβενιζέλο. Ξέρει ο Μικρούτσικο, ξέρει από καλή τηλεόραση. Προφανώ είδε το τρέιλερ. Και οι Γερμανοί ξέρουν. Η Σοφία πάντω πέταξε μια ατάκα. Γιατί λέει δεν είμαι in. Ενώ πριν στην Αρώνη, η Αρώνη δεν ήταν, γύρισε και είπε ότι δεν είπα κάτι. Ο Ανδρέας. Πάντω εμεί το βίντεο τον ίδιο χρόνο δεν δίνουμε σε όλου. Εννοείται. Τώρα αν ο άλλο πήκε την ατάκα θα πάρει μεγαλύτερο χρονικό. Σου, για τον φίλο μου τον Ανδρέα. Τι? Ποια είναι η κυρία Αθηνά Κωνσταντίνου, ποια είναι? Η Αθηνά στον Αντένα. Πάντως με τέτοιο μπούστο, η Βόσου είναι πάντα in. Έχουν ανάλογο χρόνο όλοι οι παίκτες στα τρέιλερ. Άρα, άρα έχει χαλάσει το χρονόμετρο του Ανδρέα. Είδα το πρόσεξε, ρε παιδί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο πάρα πολύ που αγαπάει ο Ανδρέας. Παγώνει ο χρόνος. Περίμενε να τη δει. Όμως είπε δεν την είδε καθόλου. Καλέ, γιατί δεν τον καλείτε από κοντά και δεν τον καλείτε. Μακάρι. Εμείς θα το καλέσουμε εδώ, θα έρθει. Τι να μην έρθει. Τι να μην έρθει. Αφού εσάς βλέπει πρωινό, τι να μην έρθει. Άλλο τι βλέπεις και άλλο που πας.